Εξοδημητή κύριε Πρίδωνη, εξοδημητοί κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύ μεγάλη τιμή που μου κάνατε να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και για τα πολύ καλά λόγια τα οποία είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τη μεριά μου θα ήθελα στη συγκεκριμένη ομιλία να εστιάσω σε δύο κυρίως σημεία και γεγονότα τα οποία έχουν και ιδιαίτερη σημασία. Το πρώτο είναι η διαδικασία ανάπτυξης των εμβολίων, το οποίο είναι ένα γεγονός πρωτόγνωρο για την ιατρική επιστημονική κοινότητα, διότι γίνανε πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να εστιάσω είναι αναφορικά με τη συζήτηση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά την ασφάλεια των εμβολίων. Για την αποτελεσματικότητα τα πράγματα είναι ίσως λίγο πιο ξεκάθαρα μέχρι τώρα και ίσως περιπληκθούν περισσότερο στο μέλλον, αλλά όχι προς το παρόν. Για να καταλάβουμε τη σημασία της πανδημίας, θα δούμε το χάρτη όπως έχει δημορφωθεί τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα χρόνο και κάποιους μήνες μετά το ξέσπασμα αυτής της πρωτόγνωρης υγειονομικής κατάστασης στην Κίνα, δεν έχει συνέλθει ο πλανήτης. Τουναντίον θα λέγαμε. Το πρόβλημα φαίνεται ότι είναι ακόμα πολύ έντονο και ελπίζουμε όλοι ότι με τον εμβολιασμό, ο οποίος έρχεται σιγά σιγά στη ζωή μας, περιμένουμε να αμβλυνθεί. Βλέπετε λοιπόν εδώ χαρακτηριστικά περιοχές οι οποίες πλήττονται. Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι περιοχές οι οποίες πλήττονται, στις περιοχές μάλλον τις οποίες πλήττονται, βρίσκεται και η Ευρώπη μας, στην οποία βρίσκεται και η χώρα μας. 140 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν νοσήσει από τον ιό αυτό. Εκείνο το οποίο μας ανησυχεί και θα το δούμε στη συνέχεια είναι οι μεταλλάξεις και ο ρυθμός εμφάνισης των μεταλλάξεων. 3 εκατομμύρια θάνατοι οφείλονται στην νόσο. Και στην παρούσα φάση θα δούμε ότι 900 περίπου εκατομμύρια δόσεις εμβολίων έχουν γίνει. Αν πάμε τώρα στην Ευρώπη, που φύγουμε πλέον από το επίπεδο του πλανήτη, εστιάζουμε στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι στην Ήπειρό μας έχουμε 50,5 εκατομμύρια περιπτώσεις, 1 εκατομμύριο θανάτους και έχει ξεκινήσει και εδώ σημαντικά ο εμβολιασμός να μπαίνει στη ζωή μας. Στη χώρα μας έχουμε συνολικά 327 περίπου χιλιάδες περιπτώσεις και περίπου 10.000 θανάτους. Δηλαδή σκεφτείτε, μία μικρή πόλη, μία κομμόπολη, έχει χαθεί φέτος συνέπεια αυτού του ιού. Όσον αφορά τα εμβόλια, θα δούμε ότι 2,7 εκατομμύρια δόσεις έχουν γίνει και από αυτούς, από αυτές τις δόσεις, μάλλον πλήρως έχουν εμβολιαστεί 784.000 άνθρωποι μας, ήδη ποσοστό 7,3. Άρα βρισκόμαστε ακόμα στο ξεκίνημα μιας δύσκολης, θα έλεγα, πορείας, η οποία όμως ελπίζουμε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Από τότε που ξέσπασε το πρόβλημα της πανδημίας στον πλανήτη, υπήρξε μια πρωτόγνωρη για τα παγκόσμια δεδομένα κινητοποίηση, αλλά και συνεργασία διεπιστημονική, διιδρυματική, ακόμα και διακλαδική ή διαπολιτισμική για την ανάπτυξη μεθόδων φαρμακευτικών, εμβολίων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προκειμένου να καταστεί όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση αυτού του νέου αόρατου εχθρού. Έτσι λοιπόν έχουμε εταιρείες οι οποίες έχουν εστιάσει στην ανάπτυξη φαρμακευτικών θεραπείων, εταιρείες οι οποίες έχουν εστιάσει στην ανάπτυξη εμβολίων και συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών ακαδημιακών ιδρυμάτων και φαρμακευτικών εταιριών. Ποιος ήταν ο στόχος αυτής της πρωτόγνωρης κινητοποίησης? Αυτός ο στόχος της πρωτόγνωρης κινητοποίησης ήταν να ελαχιστοποιήσει το χρόνο τον οποίο χρειάζεται να αναπτυχθεί μια θεραπεία. Έτσι λοιπόν, αν δείτε στο σχεδιάγραμμα αυτό, φυσιολογικά, οι φυσιολογικές συνθήκες για να αναπτυχθεί ένα εμβόλιο χρειάζονται περίπου 10 χρόνια. Προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα στάδια που θα δούμε στη συνέχεια για να μπορέσει αυτό το σκεύασμα να εισαχθεί με ασφάλεια
στο προστάσιο μας, στη φαρέτρα μας. Αντίθετα, στον COVID-19 η κινητοποίηση ήταν τόσο μεγάλη και ο στόχος ήταν να καταστεί όσο δυνατόν συντομότερα διαθέσιμο εμβόλιο ή φάρμακο. Έτσι λοιπόν ο χρόνος αυτός μειώθηκε στους 12 με 18 μήνες. Το 42% των εμβολίων τα οποία έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί εναντί του COVID-19 έχουν εγκριθεί σε ορισμένες χώρες το καθένα. Και υπάρχουν κάποια τα οποία έχουν ευρύτερη διασπορά και υποδοχή. Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω, είναι γνωστά τα περισσότερα εμβόλια. Εκείνο το οποίο έχει σημασία να δούμε ότι υπάρχουν ακόμα 12 εμβόλια τα οποία βρίσκονται στο στάδιο των κλινικών μελετών και φαίνεται ότι θα είναι και αυτά διαθέσιμα. Προτού σας δώσω τα δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν αξιολογηθεί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και θεωρούνται πλέον διαβεβαιωμένα, επιβεβαιωμένα, θα ήθελα να αναφέρω 2-3 πράγματα αναφορικά με τη διαδικασία ανάπτυξης ενός εμβολίου, το οποίο έχει μεγάλη σχέση, διότι όλοι οι επικριτές και όλη η φασαρία που έχει ξεσπάσει σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων στηρίζεται στη θεωρία ότι αυτά δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς και ότι έχουν αναπτυχθεί εσπεσμένα και διάφορες άλλες τέτοιες θεωρίες. Θέλω στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι επειδή έχω παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία ανάπτυξης των εμβολίων και αξιολόγησης από την αρχή, ότι ναι μεν έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες και έχει ακολουθεί μια διαδικασία που ονομάζεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ταχεία αξιολόγηση, πλην όμως δεν έχει γίνει καμία έκπτωση σε βασικά θέματα τα οποία αφορούν την εκτίμηση αποτελεσματικότητας, αλλά κυρίως την εκτίμηση της ασφάλειας. Γι' αυτό λοιπόν και στη συνέχεια, όταν θα αναφέρω αυτά τα πράγματα και θα αναφερθώ στα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούνται στη χώρα μας, θα κάνω μια αναφορά στα πρόδρομα δεδομένα τα οποία ήταν της φάσης 3 όσον αφορά την ασφάλεια, βάσει των οποίων αδειοδοτήθηκαν τα εμβόλια, και θα δούμε στη συνέχεια, με βάση τα πραγματικά δεδομένα μετά από την ευρεία εφαρμογή του εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο, τι από τα δεδομένα αυτά έχει τροποποιηθεί. Έτσι θα έχουμε μια ασφαλή πλέον στο μυαλό μας εικόνα ότι η ασφάλεια αποτελεί πρωτεύον και κυρίαρχο ζητούμενο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων αλλά και τη χώρα μας. Εσείς που ασχολείστε με τα φάρμακα πολύ περισσότερο από μένα, διότι εγώ στη βασική μου ειδικότητα είμαι χειρουργός, θα γνωρίζετε ότι υπάρχουν ουσιαστικά 3 κύρια στάδια στα οποία αναπτύσσονται τα φάρμακα και τα εμβόλια κατ' επέκταση, γιατί υπάγονται σε αυτά. Είναι η βασική έρευνα στην οποία ανακαλύπτουμε τον παράγοντα τον οποίον θέλουμε. Στη συνέχεια γίνονται οι προκλινικές δοκιμές. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στις κλινικές δοκιμές, οι οποίες όπως γνωρίζετε είναι φάση 1, φάση 2, φάση 3, με διαφορετικό ζητούμενο κάθε μία. Στη φάση 1 έχουμε την εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας. Στη φάση 2 εισέρχονται περισσότεροι ασθενείς για να δούμε καλύτερα τα δεδομένα και στη συνέχεια πηγαίνουμε σε μια large scale, σε μια μεγάλη κλίμακα ασθενών που εφαρμόζεται υπό μελέτη θεραπεία, προκειμένου να έχουμε κατά το δυνατόν αντικειμενικότερα αποτελέσματα. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η ερευνητική διαδικασία, υποβάλλονται στους 2 κυρίους οργανισμούς, που είναι το FDA και ο EMA σε εμάς. Εκεί γίνεται η εκτίμηση, συνεκτιμούνται όχι μόνο τα κλινικά δεδομένα και τα δεδομένα των κλινικών μελετών, αλλά και τα δεδομένα της παραγωγής. Έτσι θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι παράμετροι, οι οποίες να διασφαλίζουν τη σωστή παραγωγή και κατ' επέκταση την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Έτσι λοιπόν, αφού ολοκληρωθούν αυτά τα στάδια τα οποία αναφέραμε εδώ και το υπομελέτη φάρμακο επί του προκειμένου το εμβόλιο, το οποίο συνιστά βιολογικό προϊόν, βιολογικό παράγωγο, αδειοδοτηθεί από το FDA, τον EMA και στη χώρα μας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, στη συνέχεια τίθεται στην αλυσίδα διανομής, προκειμένου να καταστεί εμπορικά διαθέσιμο στους ασθενείς που το χρειάζονται. Σε όλες αυτές λοιπόν τις φάσεις ανάπτυξης, και μας ενδιαφέρουν περισσότερο όχι οι φάσεις οι αρχικές ερευνητικές, αλλά οι φάσεις των κλινικών μελετών, η φάση 1, δηλαδή η φάση 2 και η φάση 3, στις οποίες όπως είπαμε
γίνεται σε σταδιακά μεγαλύτερη ομάδα πληθυσμού, όπως βλέπετε εδώ, ο έλεγχος της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας. Εδώ λοιπόν παρενέβησαν οι κύριοι ρυθμιστικοί οργανισμοί ελεγκτικοί του FDA και ο EMA, και ο EMA συγκεκριμένα, στον οποίο μετέχουμε κι εμείς, καθιέρωσε αυτή την διαδικασία ταχείας αξιολόγησης προκειμένου να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του εμβολίου. Ταυτόχρονα είναι κομβική σημασία να δηλώσουμε ότι οι εταιρείες οι οποίες είχαν καλά αποτελέσματα από τη φάση 1 και φάση 2 είχαν προχωρήσει σε μεγάλες παραγωγές των εμβολίων με το σκεπτικό ότι τα εμβόλια θα αξιολογηθούν θετικά και θα μπορέσουν να διατεθούν. Αυτό ήταν ένα ρίσκο στο οποίο βέβαια εκτός από τις φαρμακευτικές εταιρείες συμμετείχαν και οι κυβερνήσεις όλων των χωρών, οι οποίες χρηματοδότησαν την έρευνα και την παραγωγή με το σκεπτικό ότι εφόσον αποδειχτεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα να μπορέσουν να καταστούν άμεσα διαθέσιμα στους ασθενείς ή στους πολίτες που τα χρειάζονται. Έτσι λοιπόν και οι δύο μεγάλοι οργανισμοί, και τους αναφέρω πάντα και τους δύο μαζί γιατί είναι σε στενή αλληλεπίδραση και ο EMA και το FDA, είχαν εκδώσει οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης, βρίσκονταν σε πλήρη συνεργασία με τις εταιρείες και τις ερευνητικές ομάδες, πλην όμως δεν έγινε καμία έκπτωση όσον αφορά την εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα το εμβόλιο, το πρώτο εμβόλιο το οποίο κυκλοφόρησε και ήταν και το πρώτο το οποίο διενεργήθηκε στη χώρα μας ήδη από τα τέλη του περασμένου έτους, ήταν το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech. Είναι το λεγόμενο Comirnaty. Στη φάση 3 των κλινικών μελετών βλέπουμε εδώ πέρα ότι εφαρμόστηκε σε συνολικά 43.000 άτομα συμμετείχαν στη μελέτη. 21 τυχεοποιήθηκαν σε πλασίμπο και 21 έλαβαν το εμβόλιο. Αν δούμε λοιπόν τις ανεπιθύμητες ενέργειες, γιατί θα εστιάσουμε στο σημείο αυτό στην ασφάλεια, θα δούμε ότι λόγω του μικρού χρόνου το οποίο έγινε, αλλά και του διενεργήθηκε η μελέτη, αλλά και του μικρού χρόνου που μικρού αριθμού των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη, ουσιαστικά ήταν αυτές οι τρεις και εδώ όλες οι υπόλοιπες κύριες ανεπιθυμητές ενέργειες οι οποίες εκτιμήθηκαν. Βλέπετε ότι οι επιπλοκές, οι ανεπιθύμητες ενέργειες μάλλον αυτού του εμβολίου είναι ως επιτοπλίστων ήπιες και σε ελάχιστες περιπτώσεις μέτριες. Βλέπετε εδώ ο πονοκέφαλος, μόνο στο σημείο της ένεσης η κόπωση η οποία επέρχεται. Και είναι πολύ μικρό το ποσοστό το οποίο παρουσιάζει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, εφαρμόζοντας πλέον το εμβόλιο αυτό στην πράξη και μαζεύοντας πραγματικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο EMA έρχεται σιγά σιγά και κάνει μια αναθεώρηση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναθεώρηση αυτή έχει δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι κάποιες οι οποίες ενέργειες αλλάξαν κατηγορία, από εκεί δηλαδή που θεωρούνταν συχνές γίνανε πολύ συχνές ή το αντίθετο, αλλά προστέθηκαν επίσης και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες δεν είχαν παρατηρηθεί και οι οποίες ανεπιθύμητες ενέργειες αυτές είναι εξαιρετικά σπάνιες. Μία σημαντική ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία παρατηρήθηκε κατά την εξέλιξη παρά το γεγονός ότι υπήρχε υπόνοια ότι μπορεί αυτό να συμβαίνει είναι η παράλυση νεύρων. Όσον αφορά τώρα τις ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου, βλέπουμε ότι αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες είναι συχνές είναι αρθραλγίες, μυαλγίες και είναι πόνο στο σημείο της ένεσης, υπηρετική κίνηση, αίσθημα κακοχίας και ούτω καθεξής. Είναι ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες δεν θεωρούνται τόσο σημαντικές και εύκολα παρέρχονται. Άρα από το πρώτο εμβόλιο κρατάμε μόνο την περιφερική παράλυση νεύρου. Αν δούμε το εμβόλιο της Moderna, το οποίο ακολουθεί και αυτό το ίδιο πρότυπο παραγωγής, είναι και αυτό ένα mRNA εμβόλιο, θα δείτε ότι και εδώ πέρα πάλι έχουμε ένα σχετικά μεγάλο αριθμό που έγινε ταχαίως η μελέτη του εμβολίου, 30.000 ισοπατανεμημένο. Βλέπουμε και εδώ πέρα ότι οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες παρατηρήθηκαν αφορούν και αυτά τοπικά συμβάματα και είναι συνήθως ήπια
και μέτριας ισχύως και λίγα μόνο είναι αρκετά σοβαρά. Πάμε όμως τώρα να δούμε εδώ πέρα, όταν εφαρμόζεται το εμβόλιο της Moderna, έχουμε και εδώ αναθεώρηση του έσπιση του φαρμάκου, δηλαδή του φιλοδηγιών χρήσης. Και βλέπουμε ότι και εδώ προστίθονται δύο κύριες επίσης ανεπιθυμητές ενέργειες. Η μία είναι πάλι η παράλυση νεύρου, η οποία παρατηρήθηκε και στο προηγούμενο εμβόλιο, το οποίο γίνεται με τον ίδιο μηχανισμό, και βλέπουμε ότι παρατηρήθηκε και εδώ μία άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που είναι το ίδημα του προσώπου. Θέλω να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι και στα δύο αυτά mRNA εμβόλια, οι δύο αυτές ανεπιθύμητες ενέργειες που προσθέθηκαν, η μία στο εμβόλιο της Pfizer και οι δύο στο εμβόλιο της Moderna, είναι εξαιρετικά σπάνιες και αφορούν πολύ μικρά ποσοστά. Άρα ήταν λογικό ότι μπορεί να είχαν διαφύγει της προσοχής και να μην είχαν καν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια εφαρμογής και μελέτης στη φάση 3 των εμβολίων αυτών. Άλλωστε θα πρέπει να γνωρίζουμε και γνωρίζουμε ήδη ότι η φαρμακοεπαγρύπνηση, ειδικά σε νέα προϊόντα, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι μακροχρόνια. Και μετά από αρκετά χρόνια μπορεί να φανούν και από εκεί κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Πάμε τώρα στο εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε πρώτο, προηγήθηκε όλων των εμβολίων στην ανάπτυξη. Είναι το εμβόλιο το οποίο προτάθηκε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ήταν εξαιρετικά ελπιδοφόρο, χρησιμοποιούσε αδενοϊό. Κατά τη διάρκεια της μελέτης παρατηρήθηκαν συμβάματα. Βλέπουμε εδώ πάλι ότι και αυτό ελέγχθηκε σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών. Είναι το εμβόλιο το οποίο θα πρέπει να σας θυμίσω ότι δύο φορές σταμάτησε λόγω μιας σπάνιας επιπλοκής, εκ των οποίων τελικά δεν συνδέθηκε με το εμβόλιο, και φτάνουμε τελικά να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό ασθενών, γιατί ήταν πιο εύκολο, σε έναν πληθυσμό, γιατί ήταν πιο εύκολα παραγόγιμο και παράξιμο, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερες ποσότητες. Η όλη φασαρία λοιπόν του εμβολίου, αυτό που ξεκίνησε το τελευταίο χρονικό διάστημα και οδήγησε τελικά στην αναθεώρηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του φαρμάκου του φύλου, αφορά αυτή την πολύ σπάνια επιπλοκή, η οποία είναι αυτή στην οποία συνδυάζεται θρόμβωση σε συνδυασμό με θρομβοπενία. Είναι κάτι το οποίο, ένα φαινόμενο το οποίο κατάφεραν οι ειδικοί να εξηγήσουν, να ερμηνεύσουν τον μηχανισμό από τον οποίο προκαλείται, και θέλω να πω ότι ακόμα στον EMA οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη όσον αφορά αν θα πρέπει να αξιολογούμε μόνο τη θρόμβωση σε συνδυασμό με την θρομβοπενία ή και μεμονωμένα επεισόδια θρόμβωσης ή θρομβοπενίας. Είναι όμως μια εξαιρετικά σπάνια, θα πρέπει να τονίσω, ανεπιθύμητη ενέργεια, η οποία όμως προκάλεσε πλειάδα αντιδράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και γι' αυτό λοιπόν ο EMA αναγκάστηκε και έβγαλε αυτές εδώ τις κλίμακες, προκειμένου να δούμε αν δηλαδή θα ωφεληθούμε ή δεν θα ωφεληθούμε από το εμβόλιο αυτό. Και έκανε μία ανάλυση της κατανομής. Βλέπουμε λοιπόν ότι, κοίτα, από αυτή σε εδώ τη στήλη αριστερά βλέπετε τις νοσηλίες οι οποίες μπορεί να προληφθούν από το εμβόλιο της AstraZeneca, και στην δεξιά στήλη βλέπετε τον κίνδυνο που υπάρχει να υπάρξει αυτή η σπάνια επιπλοκή θρόμβωση με θρομβοπενία. Βλέπετε λοιπόν, όπως θα δούμε και στις επόμενες, ότι δεν χωρά αμφιβολία ότι υπερτερούν τα ωφέλη από τη χρήση του εμβολίου σε σχέση με αυτή την πολύ σπάνια επιπλοκή και ανεπιθύμητη ενέργεια. Θα κρατήσω μόνο αυτά εδώ, τα τρία πρώτα, τα οποία αφορούν τις ηλικιακές ομάδες 20 με 30, 30 με 40, 40 με 50. Όπως θα δούμε και τις επόμενες διαφάνειες, εδώ φαίνονται πάλι οι εισαγωγές οι οποίες μπορεί να προληφθούν στη ΜΕΘ σε σχέση πάλι με την σπάνια αυτή ανεπιθύμητη ενέργεια. Βλέπετε και εδώ ότι υπάρχει σημαντικό όφελος. Μάλιστα οι ασθενείς έχουν χωριστεί στους ασθενείς με υψηλού κινδύνου να νοσήσουν και τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου. Και τέλος είναι και οι θάνατοι οι οποίοι μπορεί να προληφθούν εφόσον ο πληθυσμός εμβολιαστεί με το εμβόλιο αυτό. Και από εδώ πάλι, στην άλλη μεριά, έχουμε τη συχνότητα της ανεπιθύμησης αυτής της ενέργειας. Εκείνο το οποίο προκύπτει βλέποντας με μια αδρή εκτίμηση είναι ότι στις ηλικιακές ομάδες 20 με 30, 30 με 40, 40 με 50 υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος.
Στις μεγάλες ομάδες δεν υπάρχει σχεδόν κανένας κίνδυνος. Άρα γι' αυτό οι ειδικοί στις περισσότερες χώρες προτείνουν να συνιστούν το εμβόλιο της AstraZeneca να γίνεται ανεπιφύλακτα στους ασθενείς ηλικιακών ομάδων 60 με 70 και άνω. Όσον αφορά το εμβόλιο της Janssen, το οποίο είναι με παρόμοιο μηχανισμό με αυτό της Astra Moderna, εφαρμόστηκε και αυτό, μελετήθηκε στη φάση 3 σε 20.000 περίπου ασθενείς, δεν παρουσίασε και αυτό σημαντικές επιπλοκές, όμως έρχεται οι πρόδρομες, οι πρώτες πληροφορίες από τις ΗΠΑ της Αμερικής, το συσχετίζουν με αυξημένη συχνότητα θρόμβωσης και θρομβοπενίας και έχει τεθεί αυτή τη στιγμή υπό διερεύνηση και περιμένουμε επικαιροποίηση των στοιχείων να δούμε ποια θα είναι η τύχη του εμβολίου αυτού στην Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα τα δεδομένα στην Ελλάδα, στην Ελλάδα μέχρι σήμερα έχουν γίνει 2,7 εκατομμύρια, όπως ανέφερα προηγουμένως, και 800 περίπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν λάβει και τη δεύτερη γνώση και δόση και είναι καλυμμένοι. Μέχρι τις 5 Τετάρτου, όταν είχαν γίνει 1,8 εκατομμύρια εμβόλια, είχαμε λάβει στον ΕΟΦΜΗ τη μορφή κίτρινης κάρτας 1.913 αναφορές. Από αυτές αξιολογήθηκαν ως σοβαρές 557 και διερευνήθηκαν πλήρως οι 400, οι οποίες αναφέρθηκαν και στην ευρωπαϊκή βάση, όπως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Διότι η διαδικασία της φαρμακοεπαγρύπνησης είναι κάτι που ξεκινάει σε τοπικό επίπεδο, αλλά συνεχίζεται και ολοκληρώνεται και σε ευρωπαϊκό. Από αυτές λοιπόν, τις 400 ανεπιθύμητες ενέργειες, 65% αφορούσαν το εμβόλιο της AstraZeneca, 334 της Pfizer και μία μόνο το εμβόλιο της Moderna, αλλά ήταν πολύ χαμηλό το ποσοστό, το αριθμός των εμβολίων της Moderna που είχαν γίνει μέχρι εκείνη την περίοδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε σχέση, το ποσοστό που γράφω εδώ 0,02, 0,02 και 0,08 είναι η συχνότητα ανεπιθύμητης ενέργειας με βάση το σύνολο των συγκεκριμένου εμβολίου που έχει γίνει. Άρα μιλάμε για εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών. Βέβαια υπάρχει και ένας θάνατος, ο οποίος οφείλεται σε αρτηριακή θρόμβωση με θρομβοπενία εξαιτίας του εμβολίου της AstraZeneca. Έχουμε σοβαρές αναφυλεκτικές αντιδράσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν στην αρχή και εκείνο το οποίο μας παραξένευσε ήταν ότι ενώ στην αρχή αναφέρθηκαν οι αντιδράσεις αυτές, στη συνέχεια δεν ξαναναφέρθηκε καμία. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι πολλές φορές επισέρχεται και ο παράγοντας δημοσιότητα, οπότε και ο κόσμος αντιδρά κάπως διαφορετικά. Ίσως υπάρχει μια υπερευαισθητοποίηση, η οποία όμως οδηγεί και σε μια παραποίηση των πραγματικών δεδομένων. Όπως βλέπετε, σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό, η αρτηριακή θρόμβωση ήταν από τα πρώτα συμβάματα τα οποία αναφέραμε και εμείς στην ευρωπαϊκή βάση και επικαιροποιήθηκε το φιλοδηγείο χρήσης του φαρμάκου. Έχουμε την πάρεση προσωπικού που αφορά τα εμβόλια της Pfizer και της AstraZeneca σε πολύ χαμηλό ποσοστό, 0,3%. Ένα σύνδρομο Guillain-Barré, πολύ χαμηλό και αυτό, ενώ παρατηρήθηκαν και αυτό τώρα αναμένουμε να συζητήσουμε στην ευρωπαϊκή, στην ΠΡΑΚ, στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοεπαγρύπνηση, ότι υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις υποτροπής και νοσοποίησης του αέρα του πεζοστήρα σε πάρα πολύ χαμηλό και αυτό ποσοστό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα περιστατικά τα οποία έχουν αναφερθεί και είναι υπό αξιολόγηση, περιλαμβάνουν θρομβώσεις, οξυέμφραγμα, αγκιακό, εγκεφαλικό, πνευμονική βολή, θρομβοπενία. Θα πρέπει να τονίσω ότι η αξιολόγηση γίνεται με αργό ρυθμό και είναι αρκετά δύσκολη για το λόγο ότι είναι πολύ μεγάλο ο αριθμός των ατόμων που εμβολιάζονται, μεγάλης ηλικίας, άρα πολύ εύκολα μπορεί να συμβεί κάτι σε κάποιον άνθρωπο που να μην σχετίζεται με το εμβόλιο και χρειάζεται εκτενής αξιολόγηση και διερεύνηση του θέματος προκειμένου να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Ο βαθμός της αποτελεσματικότητας των εμβολίων ποικίλει από 50-85% εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο είναι το εμβόλιο. Όσον αφορά τα δικά μας τα εμβόλια, τα οποία τα χρησιμοποιούν στη χώρα μας, δηλαδή το εμβόλιο της AstraZeneca, της Pfizer, το εμβόλιο της Moderna και το εμβόλιο της Johnson που δεν είναι εδώ, έχουμε αρκετά υψηλούς βαθμούς αποτελεσματικότητας. Η Pfizer έχει 95%, περίπου 94-95% δίνει η Moderna και η AstraZeneca. Όμως, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι αναφέρθηκαν πρόσφατα σε ένα πρόσφατο πριν 2-3 ημερών άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στο Lancet. Υπάρχουν κάποιοι παράμετροι οι οποίοι πρέπει να τους λάβουμε υπόψη. Και ένας βασικός παράγοντας είναι από ό,τι φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου αποτελεί συνάρτηση του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί. Και όπως επίσης των προτύπων
με τα οποία γίνεται η επιλογή και η διάθεση των εμβολίων. Και ένα δεύτερο σημαντικό ερώτημα το οποίο θέλω να το θέσω στο σεβαστό ακροατήριο είναι εκείνο των μεταλλάξεων. Ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα. Από κλινικές μελέτες που περιλαμβάνουν ικανοποιητικό αριθμό μεταλλάξεων και βλέπουμε στη βάση μας, μόνο εκείνη της Janssen δίνει μια σχετική αποτελεσματικότητα της τάξης του 50% και φαίνεται ότι περιλαμβάνει ικανό αριθμό μεταλλάξεων. Πάλι θα θέλω να τονίσω εδώ ότι θα σταθώ μόνο στα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στα συστήματα και σε όχι σε εργασίες οι οποίες αναφέρονται. Και αυτή τη στιγμή αναμένουμε για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε με ορθότητα, με σαφήνεια και με ακρίβεια το τι πρόκειται να γίνει με την αποτελεσματικότητα, ολοκλήρωση μεγάλων μελετών αφού συλλεχθούν δείγματα ατόμων που φέρουν τη μετάλλαξη. Και εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει σημαντική διακύμανση στα δεδομένα τα οποία έρχονται από τις διάφορες μεριές του πλανήτη. Άρα όσον αφορά το σημείο της αποτελεσματικότητας της μεταλλάξης, θα μου επιτραπεί να κρατήσω μία στάση αναμονής και ελπίδας όμως ότι θα είναι αποτελεσματικά τα εμβόλια, αλλά μέχρι να έχουμε σαφή αποτελέσματα δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Θα ήθελα μόνο να σταθώ στην ολοκλήρωση του εμβολιασμού, στην επιχείρηση ελευθερία όπως την ονομάζουμε στη χώρα μας, στην οποία ήδη εφαρμόζονται τα τρία εμβόλια που βλέπετε εδώ και αναμένεται το τέταρτο. Θεωρούμε ότι αν καταφέρουμε να εμβολιάσουμε το σύνολο του πληθυσμού, τότε ακόμα και με μικρή αποτελεσματικότητα στις μεταλλάξεις, θεωρούμε θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και θα μπορέσει να ελεγχθεί πραγματικά αυτό το τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα. Στόχος της χώρας μας είναι περίπου να έχουμε εξασφαλίσει 28 εκατομμύρια περίπου δόσεις και πιστεύουμε ότι θα εμβολιάσουμε 16 εκατομμύρια πολίτες. Γιατί λέω 16 εκατομμύρια πολίτες, φαίνεται να είμαστε μεγαλύτεροι, διότι όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος εμβολιασμού, όταν θα φτάσουμε να εμβολιάζουμε τους τελευταίους, πολύ πιθανό να χρειαστεί να ξαναεμβολιάσουμε τους πρώτους. Η αξία του εμβολιασμού είναι αδιαπραγμάτευτη. 322 εκατομμύρια περιπτώσεις νόσησης θα αποφευχθούν με τον εμβολιασμό παιδιών. Και όταν θα φτάσουμε στον εμβολιασμό του COVID, ο οποίος είχε μια τρελή οικονομική επίπτωση στο παγκόσμιο ΑΕΠ, 16,3 είναι το κόστος από αυτή την πανδημία, η οποία αντιστοιχεί στο 90% του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν, όταν καταφέρει και εμβολιαστεί όλος ο πλανήτης, σε αυτό το παγκόσμιο πρόγραμμα συμμετέχουμε κι εσείς, τότε θα καταφέρουμε να αποφύγουμε 11.000 θανάτους ηλικιωμένων ανθρώπων στην Αγγλία, όπως έχει αναφερθεί στις εργασίες που αναφέρονται εδώ, αλλά και να μειωθούν το επίπεδο θνησιμότητας στη ΣΥΠΑ, που υπάρχει και μια μελέτη, οι οποίοι θάνατοι μπορεί να ξεπερνούσαν τα 1,2 εκατομμύρια την επόμενη διετία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εφόσον ολοκληρωθεί κατευχήν, τότε θα είναι τεράστιο το κέρδος και για τις ανθρώπινες ζωές, οι οποίες είναι αδιαπραγμάτευτες η αξία τους, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Βέβαια, ευελπιστούμε ότι εκτός από τα εμβόλια τα οποία θα αναπτυχθούν, θα μπορέσουμε τελικά να έχουμε στην θεραπευτική μας φαρέτρα και κάποιες φαρμακευτικές θεραπείες, καθώς είναι πολλές μελέτες οι οποίες είναι σε εξέλιξη και φαίνεται να έχουν καλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση που μου κάνατε να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα και ιδιαίτερα τον πρίτανη τον κύριο καθηγητή κύριο Δημόπουλο για την ευκαιρία που μου έδωσε να σας παρουσιάσω την εμπειρία μου και την εμπειρία του οργανισμού όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Σας ευχαριστώ πολύ.